ενίσχυση της συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα μεταξύ της ασφαλιστικής αγοράς, αλλά και με τις αρμόδιες αρχές είναι αναμφίβολα καθοριστικής σημασίας προκειμένου να επιτευχθεί η πρόληψη και η αντιμετώπιση του φαινομένου της ασφαλιστικής απάτης με αποτελεσματικότητα μέσα από τη διαμόρφωση ενός πλαισίου κανόνων και αρχών που θα διασφαλίζουν την προστασία των ασφαλισμένων και κατ' επέκταση της ασφαλιστικής αγοράς. Αυτό ήταν το κύριο συμπέρασμα που προέκυψε από την ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποίησε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος με θέμα την πρόληψη και καταπολέμηση της ασφαλιστικής απάτης. Μια πρωτοβουλία της Επιτροπής Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ασφαλιστικής Απάτης της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών. Αυτή η εβδομάδα είναι η εβδομάδα ευαισθητοποίησης διεθνώς κατά της απάτης. Με αφορμή αυτή την εβδομάδα, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας με την Επιτροπή Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Ασφαλιστικής Απάτης θέλει να αναδείξει το πρόβλημα της απάτης τόσο γενικότερα στην ελληνική κοινωνία αλλά και στην ασφαλιστική βιομηχανία και να αναφέρει επίσης τι μέτρα παίρνονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η ασφαλιστική απάτη είναι ένα θέμα που απασχολεί και ευρωπαϊκά όλους τους ασφαλιστές. Είναι υποχρέωσή μας, θεωρούμε, να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να την αντιμετωπίσουμε. Το οφείλουμε αυτό προς τους πολίτες, προς την κοινωνία. Η Ένωση έχει Επιτροπή Αντιμετώπισης Ασφαλιστικής Απάτης, η οποία είναι πολύ ενεργή. Σήμερα είναι η πρώτη μεγάλη εκδήλωση που κάνουμε, με εξαίρετους ομιλητές, με ομιλητές από το εξωτερικό που θα μοιραστούν μαζί μας την ευρωπαϊκή τους εμπειρία και θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες εκδηλώσεις, γιατί όπως σας είπα, είναι μία από τις προτεραιότητές μας να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ασφαλιστικής απάτης. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Europol, τα κλεμμένα αυτοκίνητα χρησιμοποιούνται και μπορούν να συνδυαστούν σχεδόν με όλες τις μορφές εγκληματικότητας, γι' αυτό το λόγο αποτελούν και προτεραιότητα για εμάς. Στο γραφείο μας υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό με ειδικές τεχνικές γνώσεις. Γνωρίζουμε, έχουμε χωρίσει τις κατηγορίες των αυτοκινήτων και υπάρχει το αντίστοιχο προσωπικό το οποίο έχει εξειδίκευση στην ανίχνευση πλαστογραφημένων οχημάτων συγκεκριμένης μάρκας και συγκεκριμένου μοντέλου. Έχουμε συνεργασία με κάποιες από τις κατασκευάστριες εταιρείες, καθώς από την υπηρεσία μας έχουν οριστεί τα National Contact of Points. Τέλος, συμμετέχουμε σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, γιατί με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε ότι μπορούμε να φέρουμε τους πολίτες πιο κοντά αφενός στην αστυνομία, αφετέρου στο θέμα κλοπής αυτοκινήτου, να τους ευαισθητοποιήσουμε και να τους δείξουμε κάποια έξυπνα tips χωρίς επιπλέον κόστος, τα οποία θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν στην καθημερινότητά τους για να περιορίσουν τον κίνδυνο και την πιθανότητα να πέσουν θύματα κλοπής. Το πρώτο σημείο της έρευνάς μας είναι η εγκληματικότητα της Αττικής και η εγκληματικότητα στην περιφέρεια. Όπως βλέπετε, το πρώτο εξάμηνο του 2022 μιλάμε για 5.000 κλοπές, ενώ το πρώτο εξάμηνο το 2023 για 8.446 κλοπές. Σχετικά με τις κλοπές στην Αττική, αυτό που κάνουμε για να ασχοληθούμε με την έρευνα, αλλά και για να κατευθύνουμε τις περιπολίες, είναι να δούμε σε ποιες περιοχές είναι αυξημένα τα νούμερα των κλοπών. Βλέπουμε ότι το 2022 αυξήθηκαν ιδιαίτερα οι κλοπές στην περιοχή των Αχανών και στον Άγιο Παντελεήμονα. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με συγκεκριμένο θέμα μίας ασφαλιστικής, αλλά ενός ολόκληρου κλάδου. Άρα, το θέμα είναι ότι θα πρέπει η αρχή είτε να ακούσει τον κλάδο ολόκληρο, ελπίζω να μην τους φέρνω σε δυσκολίες τον συνάδελφο εδώ πέρα, αλλά λοιπόν, θα πρέπει είτε να ακούσει τον κλάδο ολόκληρο, είτε αν πει η αρχή ότι εγώ μένω στο γράμμα και σύμφωνα με το άρθρο 54-59, δεν θυμάμαι ποιο είναι, του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δεν μπορώ να συμβουλεύσω. Έτσι, δεν μπορώ να το κάνω. Τότε υπάρχει δυνατότητα του κλάδου να πάει απευθείας στην πολιτική, στην κυβέρνηση και να πει ότι εγώ σκέφτομαι αυτό, να βρει ευήκοα, πιστεύω ότι θα βρει ευήκοα όταν, γιατί θα έχει μια τεκμηριωμένη πρόταση. Πρώτα, αφού φυσικά έχει κάνει τη δική της δουλειά, έτσι, έχει βρει τις λύσεις που θέλει, όπως τις θέλει και όλα τα θέματα αυτά τα οποία συζητήσαμε νωρίτερα. Και εν συνεχεία, αυτό το οποίο κάνει, που μπορεί να κάνει και αυτό που προβλέπει ο GDPR, είναι ότι είναι υποχρεωμένη η αρχή, είναι καθήκον της αρχής, λέει ο κανονισμός, να συμβουλεύει τόσο το κοινοβούλιο, όσο και την κυβέρνηση, αλλά και άλλους θεσμούς και όργανα. Πανευρωπαϊκά εκτιμάται ότι μία στις 10 δηλώσεις είναι απατηλές.
Καταλαβαίνετε ότι το νούμερο αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Η γενικότερη εκτίμηση είναι ότι ένα 10% των αποζημιώσεων που καταβάλλονται προέρχονται από απατηλές δηλώσεις. Αν κάνουμε μια απλή αναγωγή στα δεδομένα της Ελλάδας, πιστεύω ότι αυτό το νούμερο ξεπερνάει εύκολα τα 220 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρεών Ελλάδας ανέλησε τις δράσεις που κάνουν άλλες ενώσεις στην Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα, αναλύσαμε πάρα πολύ αναλυτικά τις δράσεις που κάνει η Ολλανδική Ένωση, η Γαλλική Ένωση, η Ισπανική Ένωση και βάσει αυτής της ανάλυσης καταλήξαμε σε ένα εξαετές πλάνο δράσης, το οποίο έχει σαν σκοπό την καταπολέμηση της απάτης, αλλά και την προστασία των Ελλήνων καταναλωτών. Μέρος αυτών των δράσεων είναι και η εξωστρέφεια. Θέλουμε να έρθουμε πιο κοντά στις δημόσιες αρχές, να δουλέψουμε πιο κοντά μαζί τους, αλλά και να κεντρήσουμε την ευαισθητοποίηση των Ελλήνων καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό έχει γίνει και η σημερινή εκδήλωση. Και σας υπόσχομαι ότι θα γίνουν και άλλες τέτοιες εκδηλώσεις στο μέλλον. Ακούσαμε πάρα πολύ καλούς ομιλητές. Ακούσαμε τον ομιλητή από την Ολλανδία, ο οποίος είναι εξαιρετικός και μας μίλησε για τις δράσεις που κάνουν στην Ολλανδική αγορά. Είναι από την Ένωση Ασφαλιστών Ολλανδίας. Ακούσαμε άλλους ομιλητές που μας μιλήσαν για διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, όπως επίσης και για τη συνεργασία με τις δημόσιες αρχές. Σας καλώ όλους μαζί να συστρατευτούμε στην καταπολέμηση της απάτης στην ελληνική ασφαλιστική βιομηχανία. We started to combat fraud in let's say the 80s. We created a large database where insurers could work together and they register all their claims so they could signalize if there are double claims. That was the beginning. But we developed over the years and we made the system more sophisticated. And now we have also this database in place for acceptance procedures. So we do a survey every year, a kind of a fraud monitor. And we find about, in our market, 80 million on average every year on proven fraud. We expect this is 10%, maybe 15% of the total. That means that we have a total fraud, which is of course unknown because it's a dark number, of around 800 million. And that is 1%, maybe 2% maximum of the total. So if you project that on Greece, I expect that we are talking in this country about 50 to 100 million fraud every year. And it is important that we have a good strategy, that we work together as insurers, because it is necessary. I feel it is our social responsibility to prevent households who are in good faith to pay unnecessary, too much premium every year. So that's the reason why we do this. Επίσης, θα ήθελα να σημειώσω ότι σήμερα είναι η πρώτη εκδήλωση που προσκεκλημένοι μας είναι και φοιτητές από τα πανεπιστήμια που συνεργάζεται η Ένωση, για να έτσι έχουν ευκαιρία να παρακολουθήσουν την εκδήλωσή μας και να μας δώσουν και feedback μετά και να έρθουν πιο κοντά στο χώρο μας.